Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε αυτήν την ώρα τον κύριο Τίμο Παπα-Νικολάου. Ένα στέλεχος με μακρά πορεία στον χώρο του ΚΚΕ επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης και όπως μας είπατε κύριε Παπα-Νικολάου θα είστε ξανά υποψήφιος στον Δήμο του Αγγλίου. Ναι, ναι, ναι. ναι αυτό... Να ευχηθώ και καλό αγώνα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ε, Άρα και εμεί ο αγώνα δεν είναι για να είμαστε υποψήφοι, και τώρα δεν είμαι υποψήφιο βουλευτή. Ναι, ναι. Αλλά τη μάχη των αγώνων τον δίνουμε Έτσι. καθημερινά και ό, όχι μόνο όταν έχουμε εκλογέ, καθημερινά με στου εργαζόμενου, στου αγώνε που πρέπει να αναπτυχθούν για να ανατροπούν οι αντιλαϊκές πολιτικέ που βιώνουμε. Σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με την εκλογική αναμέτρηση τη 21η του Μάη. Έχουμε όλο τον χρόνο μετά να μιλήσουμε και για τα δημοτικά. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το ρεπορτάζ. Είχαμε πρόσφατα την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ του κ. Κουτσούμπα στο Αγρίνιο πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα το δούμε τουλάχιστον μέχρι τις 21 Μαΐου αντιθέτως έχουμε την προεκλογική σα συγκέντρωση την επόμενη, αυτή τη Δευτέρα που είναι όχι στις 14 του, Στη 15 του 15 μήνα, 15 Του μήνα. Στην κεντρική πλατεία Αγρινίου mm -hmm. με τον Μάκη του Παπαδόπουλου, μέλο του πολιτικού γραφείου και υποψήφιο βουλευτή επικρατεία του ψηφοδελτίου του ΚΚΕ. Αυτή από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι και η κεντρική. Η κεντρική μα προεκλογική συγκέντρωση για το Αγρίνιο. Mm -hmm. Παράλληλα, καθημερινά εξελίσσονται μια σειρά συγκεντρώσει, εκδηλώσει, περιοδίε, συσκέψει των μελών και στελεχών του ΚΚΕ παρέα με του υποψήφιου βουλευτέ που πρωτοστατούν σε αυτή την εξόρμηση προ το λαό που κάνουμε αυτή την περίοδο για τι εκλογέ. Γιατί, όπω είπα και προηγουμένω, η, η αυτοί που είναι και συμπορεύονται με το κουκούε είναι μέσα στους αγώνες, τους καθημερινούς που αναπτύσσουν mm. τα λαϊκά στρώματα. À, τώρα, επειδή γνωρίζω και μας το είπατε άλλωστε, α, ούτε, ότι είστε από εκείνους α, τους ανθρώπους, από εκείνα τα στελέχη του ΚΚΕ α, που ποριοδεύουν στην ΕΤΟΛΑ ΚΑΝΑΝΙΑ και θέλω α, να ρωτήσω από την μια αν όντω ασχολείται ο κόσμος ή βλέπει από μακρά α, την α, εκλογική διαδικασία της 21 η του Μάη α, και α, τι α, σας λένε, δηλαδή αν σταχειολογήσουμε αν ζητήσω να, να, να μας σταχειολογήσετε α, κάποιες προτεραιότητες ποια είναι αυτά τα θέματα α, Κύριε Νικόλαου Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο πραγματικά στις περιοδίες που κάνουμε στην mm. επαρχία του νομού μας mm -hmm. το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε και μας πονάει η ψυχή πραγματικά έχει ρημώσει η αιτωλοκαρνανία ένας νομός ευλογημένος όπως μας λένε όλοι και θα μας πούνε και προεκλογικά τώρα που θα μας τάξουν τα πάντα, βλέπουμε τα χωριά μας να έχουν ερημώσει να έχουν κλείσει και τα μικρομάγαζα ακόμη των χωριών mm -hmm. αυτό με πόνο ψυχής τώρα σε σχέση και θέλω να πω ότι πραγματικά πρέπει να βγάλουμε υπάρχει, συμπεράσματα. Υπάρχει εξήγηση πρέπει για να βγάλουμε την συμπεράσματα. τόσο Δεν απογοητευτική ήταν... εικόνα. Δεν είναι θέλημα Θεού. Mm -hmm. Αυτό που γίνεται είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μας τα τελευταία 30-40 χρόνια και έχουν οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση. Για αυτή την κατάσταση φταίνε όλα τα κόμματα. Φταίει και η κυβέρνηση αυτή που έχουμε σήμερα και αυτή που είχαμε προχτέ και αυτή που είχαμε παραπροχτέ. Mm -hmm. Δεν είναι κάποια είναι μια συνεχής εξέλιξη που ερημώνει τα χωριά. Και πραγματικά στη δυνα... υπήρχαν οι δυνατότητες, όλες οι δυνατότητες, δηλαδή υπήρχε και το έδαφος, υπήρχε και το κλίμα, υπήρχε και το εργατικό δυναμικό, υπήρχε και ο κόσμος, υπήρχε και η νεολαία, να ζ... είναι ζωντανά τα χωριά στο νομό μας και ο νομός μας ολόκληρος. Δυστυχώς όμως εκεί μας έχουν οδηγήσει αυτές οι πολιτικές. Τώρα σε σχέση με το ερωτημά σα το τι συναντάμε εμείς στις περιοδίες αυτό που κάνουμε. Κοιτάξτε υπάρχει μία μίξη θα λέγαμε της οργής, της αγανάκτησης με την απογοήτευση μέσα στον κόσμο. Υπάρχει οργή και αγανάκτηση με αυτά που βιώνει καθημερινά, που προσπαθεί, παλεύει για να τα βγάλει πέρα και όμως εν τούτης δεν φτάνουν πραγματικά για να καλύψει τις βασικές ανάγκες που έχει σαν άνθρωπος και έρχονται αυτοί που τον έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση να του δίνουν τα διάφορα πας για να του λένε για να του γλυκάνουν την καραμέλα η οποία είναι πάρα πολύ πικρή mm -hmm. αυτό το οποίο καταπίνει καθημερινά στην προσωπική του ζωή. Δεν έχει ονειρευτεί μια ζωή με πάσχε, με ενισχύσει τέτοιου είδου, με φιλανθρωπίες Δεν έχει συ... συνηθίσει τα κοινωνικά παντοπολία και τα κοινωνικά συσίτια. Δεν είναι αυτά τα όνειρά του και δεν είναι αυτά τα όνειρα και για τα παιδιά του που κάνει συνολικά. Αλλά δυστυχώ αυτό που ανέφερα και προηγουμένω, οι πολιτικέ που έχουν ακολουθηθεί τον έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει αυτή η οργή, η αγανάκτηση για αυτέ τι πολιτικέ. Και ταυτόχρονα δεν πιστεύει στη δύναμή του, υπάρχει και η απογοήτευση ότι δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά Ενδεχο... πράγματα. Ενδεχομένω και ο φόβο, κύριε ο ο Παπανικολάου. υπάρχει στου χώρου δουλειά, ιδίω εκεί που πραγματικά όλα τα, τα... τα σκιάζει φοβέρα, γιατί νιώθουν την πίεση ότι αύριο μπορεί να μην έχουν και το μεροκάματο και μιλάμε για δουλειές τώρα κακοπληρωμένες μερικής απασχολή, ορομίστια mm -hmm. με 300 ευρώ αλλά και εκείνο που έχει ένα μεροκαματάκι πιο μόνιμο και σταθερό και εκείνο φοβάται να έρθει σε σύγκρουση με αυτές τις πολιτικές γιατί ουσιαστικά θα έρθει σε σύγκρουση με τα αφεντικά του γιατί Αυτέ οι πολιτικέ που ανέφερα και προηγουμένω υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και είναι τα συμφέροντα των αφεντικών και όχι των εργαζόμενων. Για του εργαζόμενου υπάρχουν αυτά τα οποία όλα τα οποία βιώνει καθημερινά. Είτε πάει στο σούπερ μάρκετ, είτε θέλει να σπουδάσει τα παιδιά του, είτε θέλει να πάει στο γιατρό για να βρει την υγεία του. Δυστυχώ αυτή η πολιτική που ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να απορρίψει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων, γι' αυτό εποχή είναι, καιρός είναι, ο λαός να το πάρει αλλιώς. Είναι καιρός, α, ότι ενδεχομένως να είναι καιρός α, για σας, α, αλλά και για κάποιους, είναι καιρός. Α, μας είπατε για οργία, γανάκτηση, α, για φόβο. Αυτό α, θα εκφραστεί α, στις α, κάλπες. Και το ρωτώ αυτό, α, γιατί είστε ένα ιστορικό τέλεχος στην περιοχή του ΚΚΕ γνωρίζετε και διαβάζετε και την πολιτική πραγματικότητα αλλά βεβαίως και τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις που φαίνεται βεβαίως αυτήν την ώρα και θα το κουδιάσουμε μετά το ΚΚΕ να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο σε σχέση και με παλαιότερες δημοσκοπήσεις αλλά και με το εκλογικό ποσοστό του 2019 αλλά βλέπουμε και την κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα τα συστημικά όπως τα λέτε να αντέχουν. Ναι, εμείς εκείνο που θέλουμε είναι πραγματικά αυτή η οργή και η αγανάκτηση να βρει τον πολιτικό της δρόμο, να βρει την πολιτική της έκφραση και πολιτική έκφραση μπορεί να βρει μόνο στο ΚΚΕ γιατί είναι η δύναμη που ήταν δίπλα του όλο αυτό το χρονικό διάστημα και μάλιστα μια δύσκολη τετραετία με... που είχαμε και ουσιαστικά λόγω COVID όλες αυτές τις δυσκολίες δράσεις με τις καραντίνες που υπήρχαν και τέτοια ήμασταν οι μόνοι που είπαμε ότι και κάτω από τις μάσκες έχουμε η φωνή είναι αυτή η οργή και η αγανάκτηση που ακούστηκε με, το έγκλημα στα τέμπη ότι όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή πραγματικά τη βρήκε την έκφρασή της στο ΚΚΕ που δεν προσπάθησαν να τα ρίξει στο ανθρώπινο λάθος και σε έναν άνθρωπο, σε έναν μηχανοδηγό, mm -hmm. αλλά ανέδειξε τους πραγματικούς του πραγματικού υπεύθυνου αυτού του κυνήματο. Ναι, βέβαια. Είναι θέλουμε να βρει την εκφρασή της γιατί πρέπει ο λαός επιτέλους να πιστέψει στη δύναμή του. να πάμε όλοι μας μαζί και να είναι μόνοι τους απέναντι αυτοί που στηρίζουν τα συμφέροντα μια χούφτας ανθρώπων στις ελληνικές κοινωνίες ένα 5-10% η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν έχει κανένα συμφέρον με αυτή την πολιτική άρα πρέπει να βρει την εκφρασή της θα είναι τα εκλογικά ποσοστά τόσο ανεβασμένα ούτως ώστε αυτό να είναι Καθαρό. Φαίνεται τον κάλο που κάνουμε εμεί μέσα στην κοινωνία, μέσα στου ανθρώπου ότι το ΚΚΕ θα είναι ενισχυμένο. Όμω για να αρκεί ενισχυθεί. Αυτό, για αρκεί αυτό, αυτό, αυτή η αυτό ενίσχυση. Λέω, αυτό δηλαδή, λέω. Δηλαδή, όσο και μεγάλη για, να είναι. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει η ενίσχυση του ΚΚΕ. Πρέπει πρώτα και κύρια ο καθένας από τους συμπολίτε μας, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν αντέχουν πια αυτή την πολιτική, να κατανοήσουν ότι για το κομμάτι κρέας που λείπει από την κουζίνα, τη λύση δεν θα τη βρουν στην κουζίνα όπως έλεγε και ο Μπρέχτ. Να βγουν στο δρόμο, να διεκδικήσουν, να παλέψουν, Πραγματικά για αυτά τα οποία δικαιούνται, για να ικανοποιούν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν και οι ανάγκες του σήμερα δεν είναι οι ανάγκες του 70 και του 80. Δυστυχώς όμως και σήμερα μπορούν να καλύψουν λιγότερες και από τις ανάγκες που κάλυπταν το 70 και το 80. Έχει, ε, λοιπόν, έχει τη διάθεση να παλέψει ο κόσμος α, α, κύριε Πρέπει να τη βρει, διαφορετικά δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει τρόπο. Θα ζει με ρουλατρικά, θα ζει με το κεφάλι σκιμένος και οι υπόλοιποι θα θησαυρίζουν. Mm -hmm. Βλέπουμε την περίοδο που τα δικά του εισοδήματα στα τελευταία 15 χρόνια πήγαν στα Τάρταρα, έφτασαν στο Ναδίρ, κάποιοι φτάσαν τα κέρδη τους στο Ζενίδ. Mm -hmm. Και έχουμε συγκεκριμένε επιχειρηματικού ομίλου, τραπεζίτε, εφοπλιστές, βιομήχανους, εμπορικό κεφάλαιο, το οποίο πραγματικά έχει αυξήσει τα κέρδη του κατά πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Και Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι τους προϋπολογισμούς του κράτους, του κρατικού προϋπολογισμού, να τον στηρίζουν μόνο αυτοί οι οποίοι είναι φτωχοί, είτε μέσω της άμεσης είτε μέσω της έμεσης φορολογίας με ΦΠΑ, με τέλη, με ειδικού φόρους κατανάλωσης και τα υπόλοιπα να πληρώνουν το 95% όλων των φόρων και το... αυτοί που έχουν το 95% του πλούτου να πληρώνουν το 5% των φόρων που πηγαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Και μάλιστα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο που έχουμε την εθελούσια φορολόγηση. Ό,τι θέλουν και αν θέλουν δίνουν στο κράτος. Ε, πού ακούστηκε αυτό. 50 φορά απαλλαγέ στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και για τον ταλέπορο από τα 10.000 ευρώ τον φορολογούν. Μια, έναν οικογενειάρχη άνθρωπο και του παίρνουν φόρου. Συν του έμεσου ε, 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 φόρου στο ΦΠΑ, που και 5.000 να έχει εισόδημα, τα οποία θα ξοδέψει, θα πληρώσει 24% φόρο, γιατί πρέπει να ζει στην οικογένειά σου και τα προϊόντα λαϊκή κατανάλωση βρίσκονται στο 25% αντί στην καλύτερη περίπτωση στο 13% θέλω να μείνω σε αυτό το οποίο περιγράφεται τώρα δηλαδή την, την ουσία και την αξία και τη, τη σημασία της ψήφους, της ψήφου προς το ΚΚΕ κύριε Πανικουλάου θεωρείται ότι είναι συγκυριακή λόγω των τεμπών ή όποιων άλλων γεγονότων αυτή η άνοδος στα ποσοστά που προκύπτει από τις α, δημοσκοπήσεις α, του ΚΚΕ ή θεωρείται ότι είναι συνειδητή α, αυτή α, η θεωρειτε οτι ειναι συνειδητη αυτη η μεταστροφη προς το ΚΚΕ όσο μεγάλη ή μικρή κι αν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η ψήφο του ΚΚΕ θα είναι συνειδητή. Mm -hmm. Δεν μπορεί διαφορετικά δεν είναι, να είναι. Δεν είναι, δηλαδή, αντισυστημική δεν... ψήφο. Όχι, δεν είναι αντισυστημική. Ε... Είναι αντισυστημική, βαθιά αντισυστημική, έννοια... γιατί απέναντι σε αυτό το σύστημα, το σάπιο, το βρώμικο, που έχει πάτσιδε, καελίδε ή έχει. Ένα σωρό άλλα φιντάνια. Mm -hmm. Μόνο το ΚΚΕ οι Γιουργούλοιδε, μόνο το ΚΚΕ μπορεί να σταθεί απέναντι. Αυτό απορρίπτει συλλήφθην αυτό το κοινωνικό-οικονομικό σχηματισμό. Αυτό είναι απέναντί του. Η ψήφο στο ΚΚΕ πρέπει να είναι συνειδητή για τη συγκυριακή ψήφο που παρουσιάζεται κατά καιρού. Βλέπετε ότι το, το σύστημα δημιουργεί αναχώματα. Σκεφτείτε, θυμηθείτε πόσα κόμματα από Διάννα, από τον κύριο Στεφανόπουλο ακόμη παλιότερα ή ακόμη, ακόμη και μετά τα υπόλοιπα κόμματα που υπήρξαν συγκυριακά και σε μια εκλογική αναμέτρηση μέχρι το ποτάμι, μέχρι, 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 μέχρι το λαός μέχρι τα οποία δημιούργησε το ίδιο το σύστημα ακριβώς για να απορροφήσουν αυτή την ψήφο που είναι ψήφος μόνο και μόνο αγανάκτης χωρίς να έχει σε συγκεκριμένη στόχευση. Ήταν μέσα στα πλαίσια του συστήματος μπορούσαν να τη βάλουν και να τη φτιάξουν κυβερνητικό εταίρο, μπορούσε να γίνει τσόντα οποιοδήποτε κόμματο για να εξυπηρετήσουν αυτό το σύστημα. Όλα αυτά τα μικρότερα, υποτίθεται, κόμματα που υπάρχουν ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτά τα οποία παίξανε το ρόλο της απορρόφησης της λαϊκής αγανάκτησης ούτω ώστε μην φτάσει σε επικίνδυνα για το σύστημα Λέτε ότι το σύστημα το ίδιο δημιουργεί α, άλλα, πολιτικού πολιτικούς α, άλλα κόμματα α, προκειμένου να μην έχουμε α, μια μετατόπιση προς το ΚΚΕ αυτό λέτε Ε βέβαια το, ναι. δημιουργεί το έχει ανάγκη για κοιτάξτε τώρα που υπάρχει αυτή η λαϊκή οργή και η αγανάκτηση mm -hmm. το τελευταίο χρονικό διάστημα ασχολούνται με τον Κασιδιάρη και με το κόμμα του και το τι θα γίνει στη Βουλή και τέτοια. Μία συζήτηση από προσανατολιστική. Το ΚΚΕ την πρώτη στιγμή είπε ότι ο Κασιδιάρης, ο Κασιδιάρης, ο φασισμός, αυτοί που πιστεύουν στο Χίτλερ οι ναζιστέ πραγματικά μέσα στου χώρου δουλειά, μέσα στι γειτονιέ πρέπει να τσακιστούν φυσικά και στην κάλπη. Όμω το πρώτο και το κύριο είναι να χτυπηθούν οι πολιτικέ που δημιουργούν κασιδιάριδε. Γιατί βαθιά συστημικό κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή. Το είδατε ποτέ τον κασιδιάρι και τον κάθε κασιδιάρι, το κάθε φασιστικό μόρφωμα να τα βάζει με του εφοπλιστέ, να τα βάλει με του ε, ε, εργοδότε που πραγματικά τσακίζουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων τα βάζει με τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αυτού προσπαθεί και αυτού χτυπάει και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτού έχει απέναντί του και αυτού θέλει να διαλύσει. Άρα είναι το καλύτερο, το καλύτερο εργαλείο, το καλύτερο όπλο για να χτυπήσει λαϊκά δικαιώματα η εργοδοσία, το κεφάλαιο στη χώρα μα. Ε, λοιπόν, θα πρέπει με τα πραγματικά προβλήματα του λαού να ασχοληθούμε και να του να να πιστεί ο ίδιο ο λαό ότι η διέξοδο δεν βρίσκεται μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματο. Πρέπει σήμερα να δημιουργήσει ένα ισχυρό κίνημα αντίσταση, μια ισχυρή πολιτική δύναμη που είναι το ΚΚΕ που θα βρεθεί και την επόμενη μέρα στο πλευρό του. Και αυτό το ΚΚΕ το κάνει εκατόν τόσα χρόνια τώρα. Ξέρει ο λαό, είναι ο λαό με το ΚΚΕ γιατί γνωρίζει. Στα δύσκολα οι κομμουνιστέ θα μπουν μπροστά και το είδε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι κομμουνιστέ ήταν οι οποίοι με πειθαρχημένη επιθαρχία πήγαν κόντρα στο σύστημα όταν πραγματικά όλοι οι υπόλοιποι έλεγαν θα λογαριαστούμε αργότερα, τα αφήναν για αργότερα και ο λογαριασμός ήταν να αλλάξουμε μόνο την κυβέρνηση, όχι να αλλάξουμε τις πολιτικές, να καθίσει άλλου στους υπουργικού θόκους και όχι πραγματικά να υπάρχει μια εγκατάλειψη, μια απόρριψη αυτής της πολιτικής πραγματικότητας που βιώνουμε μέχρι σήμερα. Και βεβαίως τώρα περιττό βεβαίως να επισημάνουμε και να υπογραμμίσουμε από την εκπομπή μας όλο αυτό το οποίο διαχρονικά και όχι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ενάντια όχι μόνο στη Χρυσή Αυγή, σε κάθε φασιστική ή όχι κίνηση, είναι φασιστική, το ΚΚΕ. KK, Τώρα, ε, διαχρονικά <συσχελίως> του διαχρονικά, αυτό διαχρονικά το είναι απέναντι. Είναι ιστορικό εχθρό του φασισμού. Τώρα, να έρθουμε λίγο στην Ετλοκατανία και στο ψηφοδέλτιο, κύριε Παπανικολάου. Α, πιστεύετε ότι μάλλον α, να πρε... το γνωρίζουν και οι ετωλοκαρνάνες α, ότι είναι α, για το ΚΚΕ η ετωλοκαρνανία μια α, προνομιούχος πολιτικά περιοχή με την έννοια ότι έχουμε εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια α, εκλογή βουλευτή έχουμε ε... βουλευτή στην ετωλοκαρνανία και θα εκλέξουμε και πάλι Βουλευτή στην Αντροκαρνανία πρέπει ο λαό αυτό να το συνειδητοποιήσει γιατί του βουλευτή του Κουκουέ τον είδησε όλα τα λαϊκά προβλήματα στο πλάι του και όχι μόνο το βουλευτή, όλο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε ένα σχολιασμό για το ψηφοδέλτιο, βεβαίω. Στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ όπω πάντα mm -hmm. εκφράζονται εργάτε οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη μάχη του Μεροκάμα του μέσα από εκεί. Εκφράζονται επιστήμονε εκφράζονται τα μεσαία στρώματα, εκφράζονται και ακόμη, ακόμη και ο βουλευτή μα που προέρχεται από τα σώμα, ένστολα σώματα, ήταν συνταγματάρχη σε έναν αποστρατεία το του κύριο Παπαναστάση, που έρχεται να εκφράσει αυτή την τάση συσπήρωση που αναπτύσσει το ΚΚΕ προ όλα τα λαϊκά στρώματα, είτε είναι εργάτες, εργαζόμενοι, αλλά που βιώνουν όλοι τους αυτά τα λαϊκά προβλήματα. Και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη αποδείξη στο ίδιο το ψηφοδελτίο του ΚΚΕ το τι ακριβώς θέλουμε να εκφράσουμε μέσα από το ψηφοδελτιά μας. Το τι ακριβώς πρεσβεύει το ΚΚΕ. Πρεσβεύει τα λαϊκά συμφέροντα των απλών ανθρώπων της αγροτιάς με τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων που σηματοδοτηθεί με τον, τον κύριο, Κωτοπούλη, του εργάτε με τα μέλη τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, του συνταξιούχου. Ε, του, τους τους γιατρούς, νοσοκομιακούς του, τους γιατρού, γιατρούς αυτούς που ασχολούνται στην τομέα της υγείας και τα τέσσερα τελευταία χρόνια νιώσαν στην πλάη τους όλα αυτά τα οποία νιώσανε που μέσα στα νοσοκομεία που έμειναν στο έλεος του Θεού και αν θα ήθελε ο Θεό. Όπω λένε όχι οι επιστήμοι και οι γιατροί, γιατί αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν και πάρα πολλά πράγματα. Θα ζούσε ο καθένα από του συμπολίτε μα. Τώρα θέλω, πλησιάζοντα προ το τέλο τη εκπομπή μα, να ρωτήσω κυριε κύριο Παπα-Νικολάου και έχοντας ζητώντα και την εμπειρία σα και την γνώση σα στι πολιτικέ αναμετρήσει, στι εκλογικέ αναμετρήσει, εάν πραγματικά όλο αυτό το διάστημα γίνεται ένας δημόσιος διάλογος ο οποίος αναδεικνύει τα προβλήματα τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και τα κλαδικά ζητήματα ή απλά γίνεται ένας δημόσιος διάλογος μόνο και μόνο για την επικοινωνία και την εικόνα Κοιτάξτε μην βάλουμε το ΚΚΕ στο ίδιο τσουκάλι με τα υπόλοιπα κόμματα mm -hmm. και κυρίως με τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί έχουν χίλιους δύο άλλους τρόπους να επικοινωνούν με το λαό. Αν δείτε και τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και ακόμα και σήμερα, παίζουν μονότομα, νέα δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτό θέλουν. Μόνο αυτούς θέλουν να προβάλλουν, αυτούς και ουσιαστικά του υπόλοιπου. Είδα και την σαν, κυρία Κανέλη χθες ένα σαν, σαν σαν αφορο... Ε, ναι, είναι και αναγκασμένοι <συριακά> εκ, του, ναι. εκ του νόμου λόγω προεκλογικής περιόδου και αυτό έρχεται σιγά σιγά, διοχετεύεται και στα επαρχιακά μέσα μαζικής ενημέρους. Αυτοί έχουν αυτόν τον τρόπο. Αν θέλετε. Όχι, το Εμεί δεν σα φέραμε εδώ. Σα έχουμε στα, φιλοξενήσει πολλέ φορέ. Βεβαίω, βεβαίω. Δεν, δεν το κάνουμε μα, από, μα από υποχρεωτικότητα. Ε, ε βέβαια. Μα, ε, εσείς, και ε, φωνή για το κουκέ πολλέ φορέ. Βεβαίω. Και, ε, και στα... Εμεί βάλουμε τη σούμα. Δεν λέμε ότι όλα τα ίδια είναι. Δεν ισοπεδώνουμε και αναγνωρίζουμε αυτά τα πράγματα Και το ξέρετε πολύ καλά ότι το αναγνωρίζουμε. Όμω αν δούμε τη σφρούμα την άθρηση θα, δείτε ότι αυτό που λέμε έχουν τον τρόπο με μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αμοιβέ να γίνεται η προβολή τους σε σχέση με αυτό που αναπτύσσεται μέσα στον κόσμο, έναν κουρνιαχτό σηκώνουν. Mm -hmm. Ένα κουρνιαχτό για να κρύψουν τις μεγάλες συμφωνίες που έχουν σε στρατηγικές επιλογές. Και αυτό το εκφράζουν και ο κύριος Βενιζέλους και η κυρία Μπακουγιάννη και οι υπόλοιποι, ότι όλα αυτά τα κόμματα το ξέφρασε και η κυρία Τσαπανίδου του η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ σε στρατηγικές επιλογές συμφωνούν διαφωνίες έχουν σε θέματα διαχείρισης και το ποιος θα κρατήσει την καρέκλα mm -hmm. άρα για να κρύψουν αυτή τη συνταυτισή τους σε αυτές τις πολιτικές του συμφέρουν να σηκώνουν κουρνιαχτό να τραβούν την κουρτίνα πραγματικά για να καλύπτουν το τι γίνεται μέσα στο δωμάτιο, τι γίνεται στις στρατηγικές τους επιλογές. Συνεπώ, δεν θα θέλαν αντιπαράθεση πολιτική πάνω στα υπαρκτά προβλήματα. Τι γίνεται με τι πολιτικέ αυτέ που μα έχουν οδηγήσει όταν αυτοί φωνάζουν ότι αυξήθηκαν τα εισοδήματα, να βγαίνουν τα επίσημα στοιχεία τα δικά του, όχι τα επίσημα του ΚΚΕ που είναι πολύ χειρότερα για αυτού, και να του λέει ότι ο πραγματικό μισθό μειώθηκε κατά 7,4% την εποχή που μα λέτε ότι δώσατε αυξήσει. Δεν δώσατε αυξήσει. Καλύψατε ένα μέρο των απολειών. Και δεν θα πούμε εδώ, γιατί το ξέρει ο ελληνικό λαό, το ξέρουν οι εργάτε, οι εργαζόμενοι, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, οι συνταξιούχοι, σε σχέση με τι αποδοχέ που είχαν πριν από 13 χρόνια το 2010, το που βρίσκονται οι αποδοχέ του και πόσο υπολείπονται σήμερα σύν όλο αυτό το χρονικό διάστημα το πόσο αυξήθηκε το κόστος ζωής ο τιμάριθμος τραβά την ανηφόρα καλά κρατεί όλα αυτά τα χρόνια που πραγματικά μειώνει την ικανότητα την αγοραστική ικανότητα όλων των ανθρώπων του που μάχονται καθημερινά για να μπορέσουν να φέρουν την οικογένειά τους βόλτα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά, κύριε για την παρουσία σα στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο. Αν και έχουμε 18 μέρε, ημερολογιακά είναι λίγε, πολιτικά είναι πολλέ. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και άλλου εκπροσώπου. Εμεί είμαστε στη διαθέσή μα και κάθε μέρα και να στέλνουμε να... και εκπρόσωπό μα. Να που... καλύψουμε και την ομιλία του κυρίου Παπαδόπουλου. Βεβαίω, Εκείνο που θέλω να πω αφού σα ευχαριστήσω, να πούμε ότι ο λαό είναι τώρα καιρό να το πάρει αλλιώ. Mm -hmm. Να το πάρει αλλιώ πραγματικά, γιατί το έχει ανάγκη ο ίδιο και μπορούμε να του. Γιατί την αύριο στι 22 Μάη. Θα υπάρξει κυβέρνηση, έστω και αν πάρει αναβουλή καμιά δεκαπενταριά και τι 40 μέρε. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Και αυτή η κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Θα είναι αντιλαϊκή. Και θέλει πραγματικά κάποιο να σταθεί απέναντί αυτο... τη. Και απέναντι Τώρα... σε αυτή την κυβέρνηση, μόνο το ΚΚΕ μπορεί να σταθεί Βλέπετε... και ο λαό ο ίδιο. Βλέπετε αυτοδυναμία ή δεν σα αφορά. Όχι, δεν βλέπουμε αυτοδυναμία. Για τι δεύτερε αυτο... εκλογέ λέω. Δεν βλέπουμε αυτοδυναμία Όχι. ούτε σε πρώτε ούτε σε δεύτερε. Αλλά δεν είναι το θέμα. Δεν αφορά αυτό αυτό δεν δι... Όχι, μα αφορά εμά. Βεβαίω και μα αφορά να δούμε ότι ο λαό το παίρνει διαφορετικά. Mm -hmm. Μα αφορά από την άποψη να πάρει το ΚΚΕ ψήφου δυνατόν πιο πολλού ψήφου. Okay, δεν αφορά, σας αφορά το, μας το αφορά... Τι είδους, κυβέρνηση. Εμά δεν μα αφορά να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση. Σταθερή mm -hmm. κυβέρνηση σημαίνει σταθερή αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί η επόμενη κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή. Όσο πιο ασταθής είναι αυτή η κυβέρνηση, τόσο πιο χρήσιμη θα είναι για τα λαϊκά συμφέροντα, για τον εργάτη, για τον αγρότη, για τον μικροεπαγγελματία, αγρότη που στενάζει καθημερινά από αυτή την πολιτική. Παράγει το προϊόν του και το πουλάει κάτω το κόστο παραγωγή, γι' αυτό ερημούν και τα χωριά μα. Γι' αυτό ΚΚΕ χωρί... τώρα κουτώ. Ωραία, σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πανικολάου.